Σας προαναγγείλαμε, πάμε στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μεριγκόλη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Κόντρα. Να ευχηθώ και καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με το ζουμί-ζουμί, δηλαδή με την αποτίμηση της επίσκεψης, θα σας ρωτήσω το εξής. Σας άκουγα και το πρωί στο κόκκινο και γενικώς ακούω τι λέτε από χθες, πώς στολίζετε εντός εισαγωγικών την κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, πόσο τα έχετε ζυγίσει σε σχέση με αυτό που λένε όλοι, ότι δηλαδή σε μια κρίσιμη στιγμή που ο Ερντογάν προκαλεί και καραδοκεί κλπ. Κλπ. Πρέπει εδώ να εκπέμπεται ένα αραγές μήνυμα. Επιτρέψτε να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι δεν στολίζουμε την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο στόχος μας δεν είναι να επαναλάβουμε αυτό το οποίο έκανε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, δηλαδή μια ισοπεδωτική αντιπολίτευση, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, προς άγραν ψήφων. Αυτό το οποίο κάναμε και πριν το ταξίδι του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι να επισημάνουμε τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες αυτό το ταξίδι θα μπορούσε να είναι επιτυχές για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι το μείζον, αυτή είναι η μέρημνά μας και γι' αυτό ήμασταν και πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Τι είχαμε πει, υπενθυμίζω, πριν από το ταξίδι του Πρωθυπουργού? Είχαμε πει λοιπόν ότι από αυτό το ταξίδι πρέπει να βγει ένα μήνυμα από την αμερικανική πλευρά στήριξης της Ελλάδας σε τρία πάρα πολύ βασικά σημεία. Τα σημεία αυτά είναι, πρώτον, ο αγωγός EastMed, δεύτερον, η συμφωνία 3-1, δηλαδή η στρατηγική συμμαχία που έχουμε αναπτύξει με Κύπρο, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και βεβαίως τρίτο σημείο, η σαφής καταδίκη της παράνομης συμφωνίας του Μνημονίου Συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης. Είχαμε πει λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η σαφής τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Δυστυχώς, αυτό το οποίο είδαμε, καταρχάς βεβαίως είδαμε μια εικόνα, αν θέλετε, την οποία δυστυχώς δεν είδαμε μόνο εμείς, την είδε όλος ο πλανήτης, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ουσιαστικά να δίνει μια άτυπη συνέντευξη τύπου μόνος του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να παρακολουθεί ως απλός θεατής επί 20 λεπτά τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντάει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Γι' αυτό εμείς ακριβώς είχαμε επισημάνει από πριν από το ταξίδι ότι έπρεπε να δοθεί, όπως έγινε το 2017 όταν ο Αλέξης Τσίπρας ως Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Λευκό Οίκο, να δοθεί μια επίσημη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της συνάντησης. Έτσι ώστε να μπορέσουν να τεθούν όλα τα ερωτήματα και να αναγκαστεί, αν θέλετε, και ο Αμερικανός πρόεδρος να τοποθετηθεί πάνω στα πολύ σημαντικά, πολύ κρίσιμα, πολύ φλέγοντα για μας ζητήματα. Διχώς αυτό δεν έγινε. Είδαμε λοιπόν μια εικόνα η οποία, επιτρέψτε μου να πω, ήταν προσβλητική για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και κατ' επέκταση, επειδή εκπροσωπεί τη χώρα σε μια τέτοια συνάντηση για την Ελλάδα. Η Ελλάδα κατάφερε τα τελευταία χρόνια, με τις θυσίες του ελληνικού λαού και τις προσπάθειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να αποκαταστήσει την θέση της στο διεθνές στερέωμα. Δυστυχώς αυτό το οποίο είδαμε χθες στο Λευκό Οίκο ήταν μια Ελλάδα η οποία ήταν θεατής, ήταν κομπάρσος των εξελίξεων. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί, δεν είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ αρνητική εξέλιξη αυτή η εικόνα. Πέρα όμως από την εικόνα, το βασικό είναι και η ουσία. Και στην ουσία λοιπόν είδαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ούτε μία λέξη για να καταδικάσει την πολύ αυξημένη τουρκική προκλητικότητα του τελευταίου διαστήματος. Ίσα-ίσα η μόνη λέξη την οποία βρήκε να πει είναι ότι ο κ. Ερντογάν είναι φίλος του και θα συζητήσει μαζί του. Αυτό μόνο είπε σε σχέση με την Τουρκία. Και βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα που σας επισήμανα και πριν δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα. Και την ίδια στιγμή είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πριν μάλιστα την συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, να έχει προχωρήσει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες ουσιαστικά δίνουν προς την αμερικανική πλευρά όλα αυτά τα οποία ζητούσε. Ποιες είναι αυτές οι κινήσεις? Πρώτον, η κατάθεση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για τις τέσσερις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τέσσερις βάσεις. Ναι. Εμείς είχαμε επισημάνει ότι αυτό έπρεπε να γίνει μετά το ταξίδι, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ως διαπραγματευτικό όπλο της ελληνικής πλευράς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, ήταν η επισήμανση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι θα ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε αγορά των F-35. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για ένα επιθετικό όπλο, το οποίο είναι και πανάκριβο και το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο και η ελληνική οικονομία μπορεί να αντέξει.
Τρίτον, είδαμε μια προσπάθεια από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τέθηκε αυτό ρητά και σε μια εκδήλωση την οποία είχε στο Atlantic Council πριν τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, να αποκλειστούν άλλες εταιρείες, κινέζικες συγκεκριμένα εταιρείες, από νέες τεχνολογίες, από το 5G, έτσι ώστε να προκριθούν μόνο οι Αμερικάνικες. Εμείς είχαμε επισημάνει και το λέμε και πάλι ότι είμαστε υπέρ μιας πολυδιάστατης και πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής αλλά και οικονομικής διπλωματίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα για επενδύσεις από όλες τις μεγάλες οικονομίες, ναι, προς τη χώρα μας. Mm-hmm. Και βεβαίως τέταρτον, και κατά τη γνώμη μας πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έσπευσε πριν από τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο να στηρίξει πλήρως την αμερικανική πλευρά στην επιθετική ενέργεια, στη δολοφονία ουσιαστικά του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί στο Ιράκ πριν από λίγες ημέρες. Μια κίνηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που υπενθυμίζω ήταν και ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος προέβησε τόσο ξεκάθαρη δήλωση. Ναι. Μια κίνηση η οποία θεωρούμε ότι μετατρέπει την Ελλάδα, μια χώρα που ιστορικά αποτελούσε μέρος της λύσης των προβλημάτων και της πρόθεσης της ειρήνης στην περιοχή μας, μετατρέπει την Ελλάδα από μέρος της λύσης λοιπόν σε μέρος του προβλήματος. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Τα έκανε όλα αυτά λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ναι, έδωσε όλα αυτά τα οποία ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος και τελικά τι πήρε πίσω από όλα αυτά? Απολύτως τίποτα. Αυτό είναι δυστυχώς το συμπέρασμα αυτής της συνάντησης. Δεν ισχύει όμως, μια που μιλάμε για συμπεράσματα, ότι πολλές φορές αυτά τα οποία παίρνει κανείς είναι πίσω από τις κλειστές πόρτες? Για παράδειγμα, εάν ισχύει ότι ο κύριος Τραμπ είπε πως είναι διαθέσιμος να μεσολαβήσει, ούτως ώστε να μεσολαβήσει μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας για να εκτονωθεί η ένταση, αυτό δεν θα ήταν κάτι χρήσιμο? Δεν θα ήταν κάτι που, εάν επιβεβαιωθεί, προφανώς θα χαιρέτιζε και ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Βεβαίως ήταν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι σε αυτό το επίπεδο και σε τέτοιου τύπου συναντήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά όταν οι στιγμές είναι τόσο κρίσιμες και όταν, ναι, είμαστε σε μια συγκυρία που έχουν οξυνθεί τόσο πολύ οι εντάσεις στην περιοχή μας και κυρίως η τουρκική προκλητικότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα ζητήματα να τίθενται και δημόσια, έτσι ώστε τα μηνύματα να φτάνουν προς όλους τους αποδέκτες. Γιατί δεν σας το κρύβω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αρνητικό το γεγονός ότι λίγες μόλις ώρες μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ναι, είδαμε την συνάντηση του Τούρκου Πρόεδρου, του κ. Ερντογάν, με τον Ρώσο. Το Ρώσο Πρόεδρο, τον κ. Πούτιν. Και μετά τη συνάντηση αυτή, ο Τούρκος Πρόεδρος προέβησε δηλώσεις ακόμα πιο προκλητικές, ναι, από αυτές τις οποίες συνήθιζε μέχρι χθες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το μήνυμα το οποίο εστάλει από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν ήταν ένα μήνυμα, ναι, κατευνασμού προς τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά θα έλεγα αποθράσινσης αυτής της προκλητικότητας και αυτής της επιθετικότητας. Και με αυτήν την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σας υπενθυμίζω ότι όταν έγινε η κοινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ναι, τον Οκτώβριο του 2017 στο Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή τους, σε αυτήν τη συνέντευξη τύπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε, ο Αλέξης Τσίπρας, έθεσε ενώπιον του Αμερικανού Πρόεδρου σημαντικά απτά ζητήματα, στα οποία αναγκάστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος να απαντήσει και να δηλώσει την υποστήριξη της αμερικανικής πλευράς. Υπενθυμίζω, το ζήτημα του χρέους. Ναι. Τότε τέθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την ελάφρυνση του χρέους. Το ζήτημα το ενεργειακό. Οι προσπάθειες που κάναμε για μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική, που κατέληξαν και στην περίπτωση του EastMed, για παράδειγμα, σε ένα αίσιο αποτέλεσμα προς το παρόν, βεβαίως, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι έχει πολλές τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες, και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Είχαμε λοιπόν από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών απτά δείγματα μέσω των δηλώσεων του Προέδρου, τα οποία έδειχναν ότι η συνάντηση αυτή παρήγαγε αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν είχαμε αντίστοιχα δείγματα στη χθεσινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ. Τώρα, σιωπή Τραμπ για τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος προφανώς και είχαμε. Ωστόσο, επειδή ξέρετε τους συσχετισμούς, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν στη θέση του κ. Μητσοτάκη ήταν ο κ. Τσίπρας και δύο μέρες πριν μαθαίνατε ως κυβερνητικό επιτελείο, ας πούμε, ότι ο Λευκός Οίκος δεν θέλει να δώσετε συνέντευξη τύπου μαζί, ή μια εβδομάδα πριν εκτελούσε έναν Ιρανό στρατηγό, θα ακυρώνατε την επίσκεψη? Θέλω να πω, μήπως κάποια πράγματα ήταν έξω από τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης? Να έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, δεν πάω? Αναμφίβολα, κύριε Μελιγκόνη, εμείς, σας είπα και στην αρχή, ναι, δεν θα είμαστε ισοπεδωτικοί στην κριτική μας. Θέλουμε η κριτική μας να είναι ειδικά σε αυτά τα ζητήματα. Το φιάσκο δεν είναι. Είναι κουβέντα βαριά πάντως. Να είναι και εστιασμένη. Λέμε όμως, ναι, ότι όταν
εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός συναντά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο, αυτό είναι ένα μείζον πολιτικό γεγονός. Είτε λοιπόν αυτό το γεγονός έχει προετοιμαστεί σωστά για να παραχθούν τα απαραίτητα αποτελέσματα για τη δική μας πλευρά, για την ελληνική πλευρά, για να είναι εποφελία των εθνικών μας συμφερόντων, είτε αν αυτό δεν συμβεί. Και δυστυχώς αυτό το οποίο έγινε χθες ήταν μάλιστα μια εξέλιξη χειρότερη και από αυτή την οποία θα ανέμενε και ο πιο απεσιόδοξος. Αν αυτό δεν συμβεί λοιπόν, μπορεί το αποτέλεσμα, σας ανέφερα πριν το παράδειγμα του τι έλεγε σήμερα ο κύριος Ερντογάν. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από την Ανατολική Μεσόγειο. Από οποιοδήποτε project στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι. Οποιοδήποτε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η καλή προετοιμασία και δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, μπορεί να έχουμε και αρνητικές εξελίξεις από μια τέτοια συνάντηση. Εμείς, παραλαμβάνω και πάλι, αντιλαμβανόμαστε βεβαίως πλήρως ότι, και το έχουμε ζήσει άλλωστε, δεν είναι πάντα τα πάντα στον έλεγχό μας, στον έλεγχο της ελληνικής πλευράς, πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις με μια υπερδύναμη όπως οι ΗΠΑ. Όμως, αυτό το οποίο είναι κρίσιμο και αυτό το οποίο κάναμε εμείς, δεν μιλάμε θεωρητικά, μιλάμε για αυτό το οποίο πράξαμε πριν από 2 χρόνια. Είναι ότι ζητήσαμε, διαπραγματευτήκαμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε να υπάρχει μια κοινή συνέντευξη τύπου αναλυτική των 2 ηγετών αμέσως μετά τη συνάντησή τους, έτσι ώστε δημοσίως να τεθούν όλα τα ζητήματα και να υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις και δεσμεύσεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Το είχαμε επισημάνει, γιατί δεν θέλουμε να εμφανιζόμαστε ως μετά Χριστόν προφήτες. Το είχαμε επισημάνει προς τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση πριν από το ταξίδι. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, δεν έγινε αυτή η προσπάθεια. Μάλιστα, ακούσαμε και. Επιτρέψαμε να το πω, δικαιολογίες από τη μεριά της κυβέρνησης ότι τάχα δεν έγινε η συνέντευξη τύπου γιατί δεν το θέλησε η Αμερικανική πλευρά για να μην μιλήσει, αναγκαστεί να μιλήσει ο κύριος Τραμπ για τις εξελίξεις στο Ιράν. Και τον είδαμε να απαντάει τουλάχιστον οι μισές από τις ερωτήσεις, οι οποίες απάντησε αφορούσαν, αφορούσαν το Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει σε αυτά τα ζητήματα ειδικά να είμαστε όλοι πάρα πολύ σοβαροί, πάρα πολύ προσεκτικοί και όλες οι κινήσεις οι οποίες γίνονται να είναι πολύ σωστά προετοιμασμένες και σωστά μελετημένες. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τώρα, αυτά ως χθες το βράδυ. Το ερώτημα είναι και τώρα τι. Δεν πήραμε από τον κύριο Τραμπ αυτά που θέλαμε. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε για μία ακόμη φορά ότι μπερδεύει τη γλώσσα του όταν πρέπει να αποδοκιμάσει ή έστω να ασκήσει κριτική στον Ερντογάν. Και επειδή μόλις προχθές στο Βήμα ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στο θέμα της αμυντικής της συμφωνίας για την παραχώρηση των 4 βάσεων. Λέγατε ότι θα έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή μετά το ταξίδι. Αυτό δεν έγινε. Τέλος πάντων, το ταξίδι εσείς λέτε ότι δεν πήγε καλά. Τώρα που είναι στη Βουλή θα την ψηφίσετε. Εμείς, κύριε Μελιγκόνη, είχαμε επισημάνει τον λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε να κατατεθεί πριν το ταξίδι η συγκεκριμένη συμφωνία. Θεωρούμε ότι είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς λέμε λοιπόν ότι και το επόμενο διάστημα και τις επόμενες μέρες πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά να επιμείνει προς την Αμερικανική έτσι ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίες, να υπάρξει η αναγκαία στήριξη. Δεν έγινε αυτό εφικτός, δυστυχώς, στο ταξίδι του κ. Μητσοτάκη, αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει η αναγκαία στήριξη από την πλευρά των ΗΠΑ γιατί πράγματι τα πράγματα στην περιοχή μας και κυρίως σε σχέση με την Τουρκία γίνονται όλο και πιο ανησυχητικά. Εμείς λοιπόν θα παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις και όταν έρθει η ώρα στην Βουλή θα τοποθετηθούμε αναλόγως. Ανάλογα με το πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο. Άρα εμείς, δεν αποκλείεται και το όχι. Σε αυτό το οποίο εμείς λέμε και το επαναλαμβάνουμε, επειδή δεν τα λέμε τώρα, τα λέγαμε και πριν. Το έχουμε πει, το είπε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή πριν από τις γιορτές. Δεν θα πρέπει να μας θεωρούν δεδομένους. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί την Ελλάδα δεδομένη. Βεβαίως θέλουμε να έχουμε μία σχέση στρατηγική και το διεκδικήσαμε, το επιδιώξαμε και το πετύχαμε με τις ΗΠΑ τα προηγούμενα χρόνια. Στρατηγική συνεργασία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας θεωρεί δεδομένους και σίγουρα δεν μπορεί να μας θεωρεί και κανείς αυτό το οποίο. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θέλω να ελπίζω εν τη ρήμη του λόγου του και να μην το εννοούσε. Και προβλέψιμους που είπε στις λίγες λέξεις που πρόλαβε να αρθρώσει στη συνάντηση με τον. Εγώ θα επιμείνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τις τάσεις του στην συμφωνία όταν έρθει. Είναι προβλέψιμος και σας το ρωτώ γιατί αυτή τη συμφωνία εσείς ως κυβέρνηση την είχατε προετοιμάσει. Δεν είναι ένα από τα νομοσχέδια που η αντιπολίτευση μπορεί να πει όχι σε όλα με σχολεία όπως το παρελθόν ξέραμε. Την είχαμε προετοιμάσει στη βάση όμως αυτή ακριβώς.
ακριβώς της αξιοποίησης της ως ένα διαπραγματευτικό όπλο και στην βάση μια διαμόρφωσης μιας στρατηγικής συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία περιελάμβανε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, όπως ήταν το 3-1, όπως ήταν ότι σημαίνει τα ζητήματα τα οποία σας ανέλησα πριν. Ναι. Δεν είναι μια συμφωνία εν κενό, δεν είναι μια πρωτοβουλία η οποία αναλήφθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε απλώς και μόνο για να ικανοποιήσει την άλλη πλευρά. Συνδέεται και με τα εθνικά μας συμφέροντα. Και πρέπει αυτά να ικανοποιούνται έτσι ώστε να προχωρήσει και μια τέτοια συμφωνία. Από εκεί και πέρα, αφού μπαίνουμε τώρα στη συζήτηση αν και πώς πρέπει η Ελλάδα να θεωρείται δεδομένη, προβλέψιμη κτλ. Εξχρονισμός F-16 ήταν επίσης μια συμφωνία που εσείς είχατε προετοιμάσει. F-35. Και την οποία την στηρίξαμε. Τη στηρίξατε. Σας είπα και απλώς πάλι ότι τα F-35 είναι καινούριο δεδομένο. Επειδή εμείς δεν κάνουμε. Τρία δις περίπου. Επαναλαμβάνω και πάλι ισοπεδωτική αντιπολίτευση. Ναι. Τη στηρίξαμε τη συμφωνία για την αναβάθμιση F-16. Άλλωστε ήταν μια συμφωνία που ξεκίνησε επί ημερών μας. Όπως επίσης, ένα άλλο παράδειγμα για να είμαστε και συγκεκριμένοι. Στηρίξαμε κάτι που δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση επί 4 χρόνια και υπερψηφίσαμε και στη Βουλή και τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ναι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Έτσι. Παραλαμβάνω και πάλι, όταν λέμε ότι δεν είμαστε ισοπεδωτικοί και κάνουμε κριτική η οποία θέλουμε να είναι, αν θέλετε, βοηθητική για τα εθνικά μας συμφέροντα, να βοηθάει την εθνική προσπάθεια, εμείς είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στην κριτική την οποία κάνουμε. Ναι. Από εκεί πέρα, βεβαίως, τα F-35 είναι μια τελώς διαφορετική ιστορία. Σας είπα και πριν, επειδή από όσο γνωρίζουμε, πρόκειται για μια πολυδάπανη συμφωνία, η οποία αφορά μάλιστα ένα επιθετικό όπλο το οποίο πρέπει να γίνει αντιληπτό γιατί αυτή τη στιγμή αποτελεί σκοπιμότητα για την ελληνική πλευρά, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να μας εξηγήσει και γιατί με τόσο μεγάλη θέρμη ο Έλληνας Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε ευθαρσώς υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας και δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα μας. Κύριε Χαρίτση, επειδή είναι τέτοιο το κόστος των F-35, τουλάχιστον τα 20-20 τόσα αεροπλάνα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θέλει να πάρει, που νομίζω δικαιολογεί το δημοσιογραφικό κλισέ αγορά του αιώνα που έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιου τύπου μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Ως εκ τούτου αναρωτιέμαι. Είναι ένα κλισέ, δυστυχώς, το οποίο δεν είναι μόνο κλισέ, ήταν και μια πραγματικότητα. Αυτό που ζήσαμε με τα εξοπλιστικά προγράμματα τις προηγούμενες δεκαετίες, την οποία την πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά η χώρα μας και ήταν και ένας από τους λόγους που μας οδήγησαν και στο χείλο της χρεοκοπίας. Μην το ξεχνάμε. Έτσι. Γι' αυτό δεν είναι ακριβώς ένα σχήμα λόγου. Έχει ένα περιεχόμενο από πίσω αυτό το κλισέ, όπως σωστά είπατε, το οποίο όμως τελικά αυτό το περιεχόμενο μας τύχησε πάρα πολύ ακριβά ως χώρα. Ναι. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν σε αντίστοιχες κινήσεις στο μέλλον. Αν θέλω να ελπίζω όλοι μας, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, αλλά και οι Έλληνες πολίτες, μάθαμε κάτι από αυτή την κρίση. Ενισχύεται λοιπόν την ερώτησή μου, επειδή είστε η αξιωματική αντιπολίτευση, αναρωτιέμαι αν για κάτι τόσο σημαντικό, δεν είναι τώρα να προμηθευτεί ο στρατός 1000 όπλα, αν θα περιμένατε να μην το έχετε μάθει ότι η Ελλάδα εκδηλώνει επισήμως ενδιαφέρον, βλέποντας τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ. Υπάρχει μια Επιτροπή Εξοπλισμών στη Βουλή. Λειτουργεί και με κλειστές τις πόρτες για να μην διαρρέουν τέλος πάντων. Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Θα πρέπει σε τόσο κρίσιμα ζητήματα να υπάρχει μια πολύ σοβαρή συζήτηση, να προηγείται μια πολύ σοβαρή συζήτηση, να αναλύονται όλα τα δεδομένα, να παρουσιάζονται τα επιχειρήματα και η σκοπιμότητα τέτοιων κινήσεων και όχι αυτό να γίνεται στο πόδι, δίπλα στο τζάκι, στο λευκό οίκο για να πούμε κάτι την ώρα που θέλουμε να παρεύουμε στον Αμερικανό Πρόεδρο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άρα αυτό θα είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσει ο κύριος Τσίπρας μεθαύριο στις 12 στον Πρωθυπουργό. Τι σκοπεύει να του πει, τι μπορεί να μας πει. Εμείς θα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να γίνει μια αναλυτική ενημέρωση για το ταξίδι στις ΗΠΑ και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Άρα είναι από την μεριά του Πρωθυπουργού που έτσι ζητήθηκε και καλώς ζητήθηκε αυτή η συνάντηση για να υπάρξει αυτή η ενημέρωση. Από τη μεριά μας βεβαίως θα επισημάνουμε όλα τα ζητήματα και τις ανησυχίες μας που σχετίζονται και με το αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας οι οποίες πραγματικά διαμορφώνουν ένα πεδίο για τη χώρα μας
αλλά και για τη γειτονιά μας πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Τώρα, ακούω, τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι έχετε κάποιες επιφυλάξεις για τα F-35, είπαμε όσα είπαμε για τα F-16, επειδή η αριστερά ήταν απέναντι στους εξοπλισμούς και είναι, θέλω να σας ρωτήσω πόσο, κατά πόσον όλη αυτή είναι μια, να το πω έτσι, άβολη συζήτηση για εσάς, με ποια έννοια, ότι η Τουρκία είναι η Τουρκία και έτσι και μπούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών, δεν θα είμαστε πάντα δεύτεροι. Δηλαδή δεν πρέπει να μπει σε πρώτο πλάνο πάλι η προσπάθεια εξέβρεσης διπλωματικών λύσεων. Άνοιξε μια κουβέντα για τη Χάγη, δυστυχώς έκλεισε πρόχειρα όσο πρόχειρα άνοιξε κιόλας. Επιτρέψτε να σας πω ότι δεν είναι άβολη κουβέντα. Πραγματικά όμως αυτό το οποίο επισημαίνεται θα είναι πολύ άβολο και θα έλεγα δυστυχές για τη χώρα μας, mm-hmm. ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που προσπαθεί και η ελληνική οικονομία αλλά και συνολικά η ελληνική κοινωνία να ορθοποδήσει μετά από αυτήν την πολιετή κρίση που σταδιακά θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, να ξαναμπούμε σε λογικές, όπως σας είπα και πριν, που μας έβαλαν σε αυτήν την κρίση, ναι. λογικές κούρσας εξοπλισμών, mm-hmm. Λογικές δαπάνης δισεκατομμυρίων, χωρίς όλο αυτό να εντάσσεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο. Εμείς βεβαίως λέμε, ναι. γιατί έχουμε επίγνωση των συνθήκων και των συσχετισμών, ότι πρέπει οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να είναι εξοπλισμένες, πρέπει mm-hmm. να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους, πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έτσι. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο και αυτό είναι αναντήρητο. Από εκεί και πέρα βεβαίως θεωρούμε ότι πάντα τον πρώτο λόγο σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να τον έχει η διπλωματία. Mm-hmm. Η Ελλάδα πάντα mm-hmm. ιστορικά ήταν μια χώρα και είναι μια χώρα η οποία προέτασε και δούλευε, εργαζόταν για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας. Θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας σε μια διαρκώς και όλο πιο αποσταθεροποιημένη mm-hmm. περιοχή, Νοτιοανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τι γίνεται και στην Λιβύη το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Θέλουμε λοιπόν η χώρα μας να παίξει αυτό το ρόλο. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Σημαίνει ότι αξιοποιούμε όλα τα διαπραγματευτικά όπλα που έχουμε στα χέρια μας και είμαστε πάρα πολύ σαφείς, πάρα πολύ ειλικρινείς και πάρα πολύ αποφασιστικοί με όλους τους συμμάχους μας στην ευρύτερη περιοχή σε σχέση με την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Τώρα, στην διαδικασία διεύρυνσης έχουν μπει και μπαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ως στελέχη αυτό που λέμε όλες οι φυλές της προοδευτικής παράταξης, αριστεράς, κεντροαριστεράς, όπως θέλετε πείτε το. Αυτά είναι από τα θέματα, τα λεγόμενα εθνικά, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι από τα θέματα που υπάρχουν πολύ έντονες αντιθέσεις, τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω πόσο μπορούν να γεφυρωθούν εντελώς διαφορετικές απόψεις. Όταν είχαμε τη συμφωνία για τον EastMed, στα social media είστε ενεργός, οι μισοί ΣΥΡΙΖΕΙ του Facebook υπενθύμιζαν ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Νετανιάχου... Είμαι ενεργός γιατί πολλές ναι. φορές και εγώ με αυτά τα οποία βλέπω... Ναι, ναι, αυτό είναι μια κοινή επίθεση, νομίζω. Οι μισοί ΣΥΡΙΖΕΙ υπενθύμιζαν ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Νετανιάχου είχαν δρομολογήσει αυτή την ιστορία. Οι άλλοι μισοί ΣΥΡΙΖΕΙ κατηγορούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή υπογράφει με τον Νετανιάχου που είναι ακραίος κλπ. Όλα αυτά από τους ανθρώπους που το ίδιο κόμμα υποστηρίζουν. Επίσης, είχαμε τον κύριο Λιάκο, στέλεχος της Προοδευτικής Συμμαχίας και επιφανή καθηγητή, να λέει ότι τέλος πάντων όσες χώρες βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να μπορούν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να. Για να μιλήσουν για την Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε μια ανάρτηση Πολάκη που θεωρήθηκε φωτογραφική κατά του κυρίου Λιάκου. Όλα αυτά πώς μπορούν να παντρευτούν? Κοιτάξτε, κύριε Μελικόνη, καταρχάς να σας πω ότι θεωρώ ότι για μας είναι πλούτος και ευτύχημα το γεγονός ότι στον ΣΥΡΙΖΑ και στην πορεία προς την διεύρυνση συναντώνται δυνάμεις mm-hmm. Με διαφορετικές καταβολές και ενδεχομένως και με διαφορετικές αντιλήψεις πολλές φορές σε πολλά θέματα. Ναι. Πόσο διαφορετικές είναι το θέμα? Από το γιο ανοίξει τα ψάρια του μέχρι ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θα σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. είναι ένα κόμμα το οποίο, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, θέλουμε να εκφράσει
την μεγάλη πλειονότητα, όχι να έχει την αποκλειστικότητα, αλλά να εκφράσει τη μεγάλη πλειονότητα των προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στη χώρα μας. Είναι αναμφίβολα αυτή τη στιγμή η μεγάλη πολιτική δύναμη στο προοδευτικό μέρος του πολιτικού φάσματος. Είναι λοιπόν εύλογο και δεδομένο και λογικό να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Από εκεί πέρα όμως, το κόμμα έχει, όπως πρέπει και κάθε κόμμα να έχει, έχει συγκεκριμένες θέσεις για αυτά τα ζητήματα. Εμείς και στην πορεία προς το συνέδριο, το οποίο θα έχει και προγραμματικό χαρακτήρα, ποτέ δεν το φοβηθήκαμε και βεβαίως δεν το κάνουμε και τώρα, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, θα τα συζητήσουμε ανοιχτά, θα τα συζητήσουμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα, αλλά βεβαίως αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα συνέδριο στο οποίο θα είναι απολύτως ξεκάθαρες και οι θέσεις μας σε όλα αυτά τα ζητήματα και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και την κυβερνητική εμπειρία, αλλά βεβαίως και την ιστορική διαδρομή ενός κόμματος, ενός μικρού κόμματος της αριστεράς, που κατάφερε σε αυτά τα χρόνια να γίνει μια μεγάλη πολιτική δύναμη και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι οι θέσεις οι οποίες διατυπώνουμε ως κόμμα είναι θέσεις οι οποίες ανταποκρίνονται, νομίζω, και στους προβληματισμούς, στις ανησυχίες αλλά και σκέψεις της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, θέσεις οι οποίες υπηρετούν το εθνικό συμφέρον, ταυτόχρονα όμως αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα είναι βασικός παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή μας. Αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το απολέσουμε. Θέσεις οι οποίες δράζονται πάντα στην αρχή της δικαιοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. Νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσουμε, θα πορευτούμε και στο μέλλον. Και βεβαίως και διαφορετικές απόψεις. Δημοκρατικό κόμμα είμαστε. Καλό είναι να κατατίθενται και να συζητούνται ανοιχτά. Κύριε Χαρίτση, εδώ και καιρό λέτε ως κόμμα ότι έχει μεταβληθεί η προεδρολογία και η σεναριολογία περί την προεδρική εκλογή σε καλυστία, είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο πρόεδρός σας, σε πασαρέλα κλπ. Θα του ζητήσει μεθαύριο του κυρίου Μητσοτάκη, που έχει και το αποκλειστικό προνόμιο να ανοίξει τα χαρτιά του, που λέμε, να επιταχύνει αυτήν την διαδικασία για να σταματήσει όλη αυτή η σεναριολογία για το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ήδη το έχουμε κάνει και το έχουμε κάνει δημοσίως, κύριε Μελιγκόνη. Εμείς είμαστε απολύτως ξεκάθαροι σε σχέση με την διαδικασία εκλογής Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θεωρούμε ότι ειδικά σε αυτή την συγκυρία και με τις εξελίξεις που συζητήσαμε αναλυτικά νωρίτερα να τρέχουν και να μας προβληματίζουν όλους μας, νομίζουμε ότι το να συνεχίζεται, να διαιωνίζεται, να σέρνεται, αν θέλετε, αυτό το ζήτημα όλο αυτό το διάστημα με διαρροές, με πληροφορίες, με μια ονοματολογία η οποία νομίζω αδικεί και τον ίδιο το θεσμό αλλά και το πρόσωπο του σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κατά γενική ομολογία έχει επιτελέσει τον ρόλο του με επιτυχία. Νομίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσει και να προχωρήσει τάχιστα η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι στη θέση μας ότι πρέπει να επανεκλεγεί ο Προκόπης Παυλόπουλος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ειδικά σε αυτή την συγκυρία και στη συνέχεια να υπάρξει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, έτσι ώστε στα βασικά τουλάχιστον να υπάρξει μια κοινή γραμμή. Να υπάρξει μια κοινή εθνική στρατηγική. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.